φίλος μου. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Εμπάφου είναι. Μαζί μας είναι. Ο Iron Mike. Mike Ζαμπίδης. Βέβαια, ο Iron Mike είναι. Λάθος. Βγαίνω. Βγαίνω, βγαίνω. Έλα. Α, είσαι έτσι, ε. Είσαι τέτοιος, ε. Έτοιμος, έτοιμος. Είσαι ζουνιάρης εσύ. Στην αρχή όταν σε πρωτογνωρίσαμε, ήσουν πιο... Ποιο τι. Θα σου πω, ήταν πιο κλειστός, λίγο... εντάξει, δεν ήταν ο χώρος σου, ο φυσικός, η τηλεόραση. Και είχες μία, εγώ αυτό που διέκρινα πάντα ήταν μία ωραία συστολή, αλλά πιο ντροπαλός. Ισχύει. Ισχύει, δεν ισχύει. Για να πρόβα τώρα, για να σου γράφω έτσι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως, τα τελευταία χρόνια και αυτό που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος είναι, ότι ο Μιχάλης, που πια και ηλικιακά έχει εγκαταλείψει τα ρίγκ, ας πούμε, βέβαια έχει τα γυμναστήριά του και τώρα ξεκινάει και με καινούριο χώρο πάνω στο Ολυμπιακό. Ακριβώς, στο ναι, ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ ξεκινάει με καινούριο χώρο, πάρα πολύ ωραίο. Παντρεύεται, έχει βρει τον ερωτά της ζωής του. Τι άλλο να πω για τον Μιχάλη. Πες μου κι άλλο να ξέρω. Πες μου κι άλλο να ξέρω. Πότε παντρεύεσαι. Τι περιμένω. Δεν πεις. Εγώ δεν το έχω δει το κορίτσι. Άντως ζουνιάρης. Εμείς έχουμε κάτι. Να σου πω κάτι. Πέρσι κάναμε πρωτοχρονιά μαζί. Κάνουμε πολύ παρέα με τον Μιχάλη. Είναι... Το κορίτσι είναι μια κούκλα. Δηλαδή θα τα πεις εσύ τώρα. Αυτό που παθαίνει. Λες τα θέματα. Καλούμε κάποιον. Λέει πολύ καλά. Μην τον κόβεις. Τα λέει αυτός. Απαντάει ο ίδιος. Μαθαίνω και πράγματα. Είναι καρότα τώρα, έλα. Όχι, όχι. Είναι μια κούκλα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Δεν θες να μάθεις. Βεβαίως και θέλω να μάθω. Πόσο καιρό είστε μαζί. Ωραία. 4,5 χρόνια. Να τη μαρία μου. Στούσας. Τι ωραίο ζευγάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καιρό μαζί. 4,5 χρόνια παρακαλώ. 4,5. Και όταν την είδες ήταν αυτό που καταλαβαίνεις ότι είναι το άλλο σου μισό ήρθε. Μετά από, δεν ξέρω, μια φιλική σχέση. Ναι, όχι, την γνώριζα. Υπήρχε έτσι μια πολύ ωραία σχέση σεβασμού. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο, καλό παιδί. Πηγαία καλό παιδί, χαμογελαστή, είχαμε πολλά κοινά. Και κάποιες φορές τώρα είναι κάτι γραφτό. Σιγά σιγά ήρθαν συγκυρίες έτσι όπου εξελίχθηκε και είμαστε μαζί τώρα και προσφέρει ένα στον άλλο. Η πρώτα σιγά μου έγινε ή τα λέει ο Γιώργος από μόνος του. Γιώργο έχει γίνει, πες μου να ξέρω γιατί. Κοίτα, δεν το συζητάμε τώρα καιρό, νομίζω ότι θα παντρευτούν κάποια στιγμή. Δεν το σκέφτεσαι, σοβαρά πια, δεν είναι. Ναι, βέβαια, είμαστε παρέα, χτίζουμε αυτό μαζί, επενδύουμε. Αυτό οι άντρες που φοβούνται να κάνετε μία πρώτα σιγά μου και πρέπει πρώτα να αισθανθείτε τη σιγουριά του ναι. Εδώ η εμπειρία να μιλήσει περισσότερο, δεν είναι μπροστά. Άσε τώρα, δεν είναι και πολύ. Εμάς δεν μας πέτυχε, οπότε σε εσάς θα πέτυχε. Μας πέτυχε γιατί έχουμε δύο παιδιά έτσι. Το εύχομαι, εννοείται πέτυχε. Έχεις κάνει πρώτα σιγά μου. Ναι, όχι, δεν έχω κάνει ακόμη. Αυτό, τι άλλο. Θες να την κάνεις εγώ τώρα. Θέλεις να σε βγάλω από αυτή τη δύσκολη θέση. Τι ωραία. Να ακούσουν και οι γονείς της, οι φίλοι της. Να ξέρουν, ε. Ναι, να ξέρουν. Παιδάκια θέλετε να κάνετε, δηλαδή θες να κάνεις έτσι ζαμπιδάκια. Ναι, θέλω να κάνω ζαμπιδάκια, ναι. Ναι, έτσι, ωραία. Είναι πολύ όμορφο. Στο γιατί μετά από μια μοναχική ζωή όλα τα χρόνια της ζωής μου, λόγω μοναχική, του αθλητισμού. Ναι. Δηλαδή ζούσα το 95% με τον αθλητή και ένα 5% με τον άνθρωπο. Οπότε δεν υπήρχαν πράγματα ή όλα αυτά που κάποιος θεωρεί φυσιολογικά. Δεν υπήρχε χαρά στη ζωή σου, δηλαδή, Μιχάλη. Χαρά υπήρχε, αλλά μέσα από έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, ανάλογα το κίνητρο, αποδυναμώνει τη θυσία. Οπότε είχα υψηλό κίνητρο, απλά ο δρόμος του ring. Και σε αυτά τα επίπεδα είναι μοναχικός, δεν μπορείς να βγεις, να απολαύσεις, να κάνεις πράγματα. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά στερείς σε πολλά πράγματα και είσαι πιο μαζεμένος γενικότερα. Στο σπίτι, δηλαδή, όλα είναι δουλειά. Το φαγητό, η ξεκούραση, τι ώρα, πότε και όλα αυτά. Πρόγραμμα, οπότε, κουτάκι δηλαδή. Είναι κουτάκια δηλαδή, όλα. Δηλαδή, μια καθημερινότητά σου πριν, όταν ήσουν στους αγώνες συνέχεια με ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Ήτανε πώς, ξυπνούσες τι ώρα. Ανάλογα, θα ξυπνούσα οι 7 ή 8, ανάλογα τι ώρα ξεκίναγε η προπόνηση. Οπότε πόσες ώρες προπόνηση? Είναι όλο αυτό, είχε 2 ή 3 προπονήσεις. Απλά επειδή σε πιέζουν πολύ και ειδικά όταν έχεις αγώνα, μεγάλο αγώνα, ένα 2-3 μήνες, είσαι συνέχεια on-off, γίνεσαι μηχανή. Δηλαδή μπορεί να σε έχουν το πρωί για 180 σφιγμούς επί μία ώρα και να σε πηγαίνουν στα κόκκινα, ας πούμε. Μετά ξεκουράζεσαι, τρως 100 γραμμάρια ρύζι ή ό,τι πρέπει για να δώσεις. Δεν έχει καμία σχέση το φαγητό με την απόλαυση. Αν δεν είναι σταματά από κάπου και παίρνω μια τυρόπιτα. Όχι, γιατί μετά όταν ανέβεις πάνω στο ρίγκ με την τυρόπιτα. Σου μετράνε τα γραμμάρια από το ρύζι. Μετά θα σε δίνουνε. Ναι, θες καύσιμο. Δηλαδή, στον ποδαρισμό το δηλαδή, φαγητό πρέπει είναι να, άλλο δηλαδή, κάποιος μετράει τις μπουκές σου. Τι καταπίεσαι αυτό το πράγμα? Επανέρχομαι λοιπόν στο υψηλό κίνητρο που αποδυναμώνει τις θυσίες. Ότι για κάποιον είναι καταπίεση, αλλά όταν εσύ έχεις ένα στόχο να τον πετύχεις και παλεύεις γι' αυτό, δεν το αντιλαμβάνεσαι ως θυσία. Γιατί χτίζεις πιθανότητες για να κερδίσεις. Είναι η προσωπική βούληση του φαγητού, του νερού, του ύπνου. Δηλαδή, είναι σαν να ζεις μια ζωή ενός άλλου. Όλα είναι
Αν έχει επιλέξει να είναι αυτή όμως η δική σου. Δεν είναι άλλο. Πρωταθλητισμό. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πρωταθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης και είναι από τους πολύ πετυχημένους. Κάνει coaching, δηλαδή αυτό που κάνει live coaching σε ανθρώπους, σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες, σε ομάδες ποδοσφαιρικές. Τώρα ξεκινάει που είναι στην Ελλάδα πρώτη φορά που το κάνετε. Θα πούμε την ομάδα, δεν έχει σημασία. Εσύ που είσαι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό αρχικά. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει, δηλαδή τι κάνει. Είναι όπως η προπόνηση, αντίστοιχα που σιγά σιγά το σώμα δυναμώνει. Αν χρειάζεται να δυνατήσει, σιγά σιγά φτιάχνει τη φυσική σου κατάσταση. Έτσι είναι και μηχανισμοί επίτευξης στόχων, μεθοδολογίες, οι οποίες μπορείς και δυναμώνεις, έχεις όραμα, δράση, αλλά έχεις και το αποτέλεσμα. Επειδή με κάποιους τρόπους. Είχες ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο εσύ, είχες πάει να παρακολουθήσεις, ναι, κάποια σεμινάρια. Ναι, σεμινάρια. Φυσικά παίρνω γνώση, έχω κάνει ακαδημίες, έχω κάνει πολλά σεμινάρια που παίρνω γνώση μέσα από αυτό, αλλά και βιωματικά κατάφερα από το, όχι από το μηδέν, από το μείον 500, να καταφέρω να φτάσω και να κάνω τα πιο μεγάλα μου και τρελά μου όνειρα πραγματικότητα. Ο χρυσός μου κανόνας ποιος είναι? 100% χρυσός μου κανόνας είναι ουδέν κακό να μην γες καλού. Ότι μέσα από κάθε κακό μπορεί να βγουν 150 καλά και να πάσχεις από το σύνδρομο της Λενάρας Ίδρας. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, αν σου κόψουν ένα κεφάλι, να βγάλεις άλλα δύο. Αν σου κόψουν τα δύο και το αντίστοιχο μέχρι να πετύχεις. Διότι είναι θέμα επιλογής τα πάντα και θέμα πού θες να πας, τι θες να κάνεις. Και μέσα από αυτά τα σεμινάρια, ναι, που είναι αυτογνωσία, παύλα αυτοβελτίωση, στην ουσία καθαρίζεις κάποια μέρη τα οποία πας για να πετύχεις ο στόχος. Τώρα μας παρακολουθεί κάποιος άνθρωπος που είναι σε ένα πρόβλημα, σε μια πίεση. Mm-hmm. Πες μας μια βασική συμβουλή που τη λες και στα σεμιναριά σου, δηλαδή αυτό που λέμε το Α και το Ω. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος που είναι χαμένος, στη μετάφραση που λέμε, για να μπορέσει να βρει το δρόμο του και να πετύχει το στόχο του. Είτε είναι μια αύξηση στη δουλειά, μια θέση που κυνηγάει, μια κοπέλα ή ένα αγόρι που θέλει να διεκδικήσει ένα σύντροφο, μια σύντροφο. Κάτι που θέλουμε να πετύχουμε, να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Οι απλοί μηχανισμοί, γιατί. Όντως όλα αυτά είναι κοντά. Οι απλοί μηχανισμοί ξεκινάμε από το πρώτο πράγμα που είναι σκέψη, συνέστημα, πράξη. Είναι ο πύργος ελέγχου εδώ. Οπότε, πρώτα αν σκέψη. Αισθάνομαι ότι δεν θα πετύχω ή δεν θα πετύχω και δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω, προγραμματίζομαι. Το συνέστημα μου τι είναι? Αρνητικό. Χαμηλό, αρνητικό. Δεν θα πετύχεις, έχεις άγχος, έχεις στεγνώνει το στόμα σου, μπορεί να θες να πας μια παρουσίαση ή οτιδήποτε. Εσύ να τα ακούς αυτά. Για να πετύχω. Δεν υπάρχει πιο. Πείτε τα. Πιο αποτυχημένο, τι θες να πω. Όχι, παιδί μου, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι, έχουν την αισιοδοξία. Έχουν μάθει να λειτουργούν βάσει τη απέσιοδοξία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Η για κάθε πρόβλημα. Που χρησιμοποιείς, ποια είναι, πώς λέγεται. Είναι το NLP. Άνθρωποι, είναι NLP, είναι μίξη. Είναι μίξη. Δεν είναι μόνο γιατί το NLP πάει, έχει και την αυτογνωσία του μέσα και την αυτοβελτίωση και έχει και μηχανισμούς πολλούς επίτευξης στόχων. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μίξη η οποία κάνεις. Δηλαδή, να επανέλθω στο ερώτημα ότι για να αλλάξεις το συναίσθημα είναι από τις σκέψεις. Οπότε μετά πράττεις και διαφορετικά. Οπότε δεν είναι τυχαίο ποιος πετυχαίνει, ποιος όχι. Ο μηχανισμός πώς αλλάζει. Μαθαίνοντας τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, όταν κατανοήσεις εσένα, κατανοήσεις και τους άλλους και τα δηλαδή, θέματα και τις οπτικές γωνίες. Αυτό βγαίνει. Ναι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, και ειδικά τώρα με αυτό που ετοιμάζω στο ΑΚΑ, συνεργάζομαι με πάρα πολύ κόσμο, και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για κάθε πρόβλημα βρίσκουν μια λύση, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για κάθε λύση δημιουργούν ένα πρόβλημα. Σωστό. Και σε αυτοί που έχουν το καλό θετικό μηχανισμό σκέψης, δηλαδή, που είναι δουλεμένοι. Αυτό που λέτε όλοι εσείς που κάνετε παρεμφερή δουλειά, αλλά και εσύ τώρα, είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε κάτι πολύ. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω δεν ξέρω τι. Τι πρέπει να ξεκινάω κάθε μέρα για να λέω θέλω να βγάλω λεφτά. Θέλω να βγάλω λεφτά. Πρέπει να το οραματιστείς. Ναι. Πώς θα προγραμματίσω τον εαυτό μου για να πω ότι. Ναι. Δεν είναι τόσο θέλω εύκολο. Να πετύχω αυτή τη θέση. Θέλω να γίνω διευθυντής. Θέλω να γίνω διευθυντής. Θέλω να. Δεν είναι τόσο γρήγορο βασικά, γιατί δεν είναι σωστή λέξη το εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι σημαντικό γιατί δεν μπορεί να το δώσει ένα σφινάκι αυτό. Ξεκινάς με κάποια προγράμματα με ερωτηματολόγια, την αυτογνωσία σου στην ουσία, ώστε με ερωτηματολόγιο μπορεί να βγάλεις και να δεις τα αρνητικά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο υποσυνείδητό σου. Και πρέπει να τα πετάξω αυτά, τα αρνητικά. Είναι βαρύ. Να προγραμματίζεται. Το NLP τι είναι, νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Δηλαδή, τι κάνεις. Μέσα από αυτογνωσία, ναι, το οποίο έχει το ξύλο το αυτό, έτσι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι έτσι. Γιατί βγάζεις τις παροπίδες και όλα αυτά που έχεις φτιάξει μπροστά και πας υποσυνείδητα, πας στα υπόγεια. Οπότε τι γίνεται, ο κάθε άνθρωπος έχει πράγματα τα οποία τον ταλαιπωρούν χωρίς να τα ξέρει, στο υποσυνείδητο. Οπότε τι κάνεις, ψάχνεις βαθιά, τα φέρνεις μπροστά. Τα βγάζεις. Ναι, τα κατανοείς πρώτα απ' όλα, έτσι, για να καταλάβεις τι χτυπάει στη μηχανή του αυτοκίνητου, πρέπει να το εντοπίζεις για να το φτιάξεις. Κόκκινο, ναι. Βρίσκεις τι είναι και μετά αρχίζεις να κάνεις επαναπρογραμματισμό. Όπως πολύ εύστοχα είπες, αρχίζεις κάνεις δηλώσεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να αλλάζεις αυτό το δηλαδή πράγμα. Δηλώσεις, δηλαδή το φωνάζεις τον εαυτό σου. Στον καθρέφτη και δίνεις.
Εκεί, 100-200 φορές, ξέρω εγώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βάγαζεις πράγματα. Δηλαδή αρχίζεις και διορθώνεις, προγραμματίζεις. Μετά, μέσα από προπόνηση είναι και αυτό, αρχίζεις σιγά-σιγά, το φτιάχνεις, αλλάζεις πράγματα και πράγματα που ξαφνικά έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται μέσα από αυτά τα σεμινάρια. Και από την προπόνηση έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται. Η κυρία Γωγό, τι στην λέει, ενέργεια πιστεύεις? Πιστεύω πάρα πολύ ότι η σκέψη μας έχει δόνηση αντίστοιχα και ενέργεια. Και το λεξιλόγιο μας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το λεξιλόγιο είναι οπλικό σύστημα. Δηλαδή, γιατί για τους ρομαντικούς και το σύμπαν ακούει, το κάθε γράμμα ή κάθε λέξη είναι αποκωδικοποιημένη, έχει ενέργεια και δόνηση και ελκύει πράγματα. Και για τους πιο ρεαλιστές, υποστηρίζει το συνειδητό, ακούει, προγραμματίζεται και ακούνε και τριγύρω. Εσύ δηλαδή, τι κάνεις. Καριέρα σε έκανε. Όχι, τον ακούμε μεγάλη. Πολύ σημαντικό, ρε παιδί.